Γιατί ρε παιδιά, νομίζω ότι είχα πάρει και ένα άλλο σαπούνι για τα χέρια και δεν το βρίσκω. Δεν μου το έχει χτυπήσει. Μου το έχει χτυπήσει και δεν το πήρα. Είμαι σίγουρη ότι είχα δύο σαπούνι. Νομίζω αρχίζω και αρχίζω και τα χάνω, λέω. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα το βίντεο μας θα είναι πάρα πολύ χαλαρό, διότι πήγα στο Jumbo, έκανα και κάτι άλλα λίγα ψωνάκια από εδώ και από εκεί και θα ήθελα να τα μοιραστούμε. Καταλαβαίνεις, καταρχήν η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί πήγα στο Jumbo μετά από πάρα πολύ καιρό. Πέταγα, νόμιζα ότι πήγα, τι να σου πω, στη Σκάλα, στο Μιλάνο. Τέτοια χαρά είχα, λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν. Είχε λίγο κόσμο, ήταν καταπληκτικά, του ευχαριστήθηκα. Μπήκα για λίγα, πήρα περισσότερα, όπως είναι αναμενόμενο. Πάμε να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε. Θα σας δείξω πρώτα προϊόντα τα οποία είναι εξτραδάκια. Οξοτζάμπο, δεν είναι από το Τζάμπο. Θα σας τα δείξω όμως, αφού τα έχω πάρει και αφού κάνω haul, θα τα δείξω και αυτά. Πήρα αυτή εδώ την υπέροχη κρέμα από Bioten. Είναι μια κρέμα σε μορφή βούτυρο, είναι βουτυρέ. Είναι πάρα πολύ θρεπτική. Είναι κρέμα που λέει 48 ώρες ενυδάτωση. Δεν ξέρω αν κρατάει 48. Δεν μένω άπλη τις 48 ώρες. Αλλά σίγουρα είναι τρομερά ενυδατική. Δηλαδή μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνεις μπάνιο σε κρατάει. Και το σημαντικό, παιδιά, είναι ότι μυρίζει. Λέει εδώ Beloved Vanilla. Δεν μου μυρίζει εμένα όμως βανίλια. Άντε να είναι βανίλια. Έχει καρύδα αυτό μέσα. Δεν ξέρω γιατί εμένα μου μυρίζει καρύδα. Πω, τώρα που έχετε καλοκαίρι, κάτσε να δεις πόσα αρώματα με καρύδα θα πάρω. Πήρα αυτό εδώ το cleansing foam από Apivita που πάντα το έχω, πάντα, ακόμα και αν δοκιμάζω κάτι άλλο, αυτό το έχω γιατί είναι το αγαπημένο μου. Είναι και για μάτια και για πρόσωπο, πάρα πολύ απαλό, δεν καταστρέφει pH, δεν ξηραίνει την επιδερμίδα, το λατρεύω, αφαιρεί το μακιγιάζ εξονυχιστικά. Εννοείται ότι καλοκαίρι έρχεται, καρύδα στη μασχάλη είναι δεδομένη. Το ξαναπήρα τώρα που καλοκαιριάζει. Είναι το αγαπημένο μου αποσπιτικό αμασκάλις. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Πήρα, άσχετο, θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει. Πήρα αυτά εδώ τα ντετόλ σαπούνια, διότι με αυτά πλένω τα πινέλα μου. Τα παίρνω τετράδες, 4-4, γιατί εκτός ότι καθαρίζει το πινέλο, το απολυμμένει κιόλας. Ντετόλ σου λέει. Βάζουμε στο πρόσωπο. Πολύ μανέτο. Καλό κάνει. Επίσης πήρα 3 μολύβια ματιών. Το τρίτο, ρε παιδιά, δεν το βρίσκω. Συγγνώμη κιόλας. Πήρα από NYX αυτό εδώ το Epic Wear στην απόχρωση. Θυμάστε που το είχα πάρει σε καφέ. Μου άρεσε τόσο πολύ που επειδή είναι και καλοκαιρινό χρώμα, τώρα το καλοκαίρι θα παίζω πολύ εγώ με μπλε τυρκουάζ και τέτοια. Το πήρα και στην απόχρωση. Έχω ένα τρομερό πρόβλημα. Turquoise Storm. Και πήρα και 2 μολύβια από Dust and Cream. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σμαραγδί με λάμψη, λέει. Μου είπε η κοπέλα εκεί ότι είναι πάρα πολύ βουτυρένια, ότι είναι πολύ... Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ ξηρά, λες να μου έχει δώσει λάθος μολύβι. Και πήρα άλλο ένα τέτοιο μπέζ για την υγρή γραμμή. Επίσης να σας πω, δεν ξέρω αν το έχετε δει και στο Instagram, τα έχω δείξει, δεν τα αγόρασα, μου τα στείλανε από εταιρεία Regenis, είναι καθαριστικό προσώπου, κρέμα προσώπου και 2 σέρουμ, ένα για τα μάτια και ένα για το δέρμα. Είναι μια εταιρεία με φυτικά προϊόντα, τα οποία τα δοκιμάζω τελευταία εβδομάδα και θα σας πω σύντομα τις εντυπώσεις μου. Θα τα δείτε σε αγαπημένα, σε μη, θα δείξει. Επίσης να σου πω ότι πήρα και καραμελάκια Χάριμπο. Διότι πεθαίνω για καραμελάκια Χάριμπο. Με τρελαίνουνε. Γενικώς για ό,τι πινελικωτό, τρελαίνουμε. Είναι καινούργια εδώ στην αγορά, δεν τα έχω ξαναδεί. Θυμάμαι ότι τα έτρωγα στην Αμερική. Και μόλις τα είδα, λέω, είναι δυνατόν. Θα τα πάρω. Θα την κρεμάσω. Άντε για. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πράγματα που πήρα από το Jumbo. Έχω αυτή εδώ τη σακούλα, φίλε. Λέγε δεν έχει. Είπα ότι είχα φίλα.
Ελπίζω να μην έσπασα κάτι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα σου πω ότι πήρα αυτά τα δύο ντοσιέ. Ένα mauve, ένα purple και ένα μπλε, ένα blue. Και θα σου πω γιατί τα πήρα αυτά, διότι αρχίσαν τα σχολεία και θα ξεκινήσουμε τα self-test στα παιδιά. Και μας είπαν οι δάσκαλοι, μέχρι να τελειώσει το σχολείο, καλό είναι να τα κρατάτε τα self-test. Και λέω, για τον Νικόλα να τα βάζω εδώ και τις βάλιας εδώ. Καλά δεν το σκέφτηκα. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Πήρα στο κοριτσάκι μου το μικρό ένα ζευγάρι παντοφλάκια τα οποία είναι unicorn. Σκέφτηκα πολύ σοβαρά να τα παίρνα και για μένα. Αλλά λέω, άντε μωρέ, μη σε κοροϊδεύουνε πια. Ψωνίζεις από τα παιδικά. Να φοράς και παιδικές παντόφλες. Δεν θέλω να το παρακάνεις, καλή μου. Είπα. Και το έκανα. Δεν πήρα. Πήρα άλλες. Για μεγάλους. Καλά δεν έκανα. Καλά έκανα. Επίσης, για μένα, για τη μάνα τη Δίσμηρη, που έχει περάσει καραντίνα μήνες τώρα, είπα να πάρω αυτό εδώ το, πώς το λένε, αυτό εδώ, πώς να το πω, θερμός. Παιδιά, τώρα το βλέπω αυτό. Είναι, α, όχι, είναι ένα, ναι, τύπου θερμός, το οποίο το γεμίζεις και πίνεις. Εγώ επειδή πίνω όλη μέρα νερό, για να δείτε πως δεν ψεύδομαι, όλη μέρα βαράω νερά. Λέω, δεν παίρνεις αυτό που είναι τεραστίων διαστάσεων, να το βάζεις στον πάγο σου, τα λεμόνια σου, τα τζουζιόσμους, θα το γεμίζεις με νερό και να πίνεις όλη μέρα, μη γεμίζεις, ξαναγεμίζεις συνέχεια. Και το έκανα. Άκουσε με. Α, παπά μου σχοβολάνε. Πήρα και αυτά εδώ τα κεριά, τα οποία είναι κεριά ρεσό. 25 λέει έχει μέσα. Τα πήρα βασικά, τα ξεχώρισα από τα άλλα, γιατί μυρίζανε μαλακτικό. Κάτι, ελληνικά νησιά, βαμβάκι. Όχι, μπλε είναι, κάτι με θάλασσα θα είναι. Ελληνικά νησιά θα είναι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και λέω, αν μυρίζει και έτσι το σπίτι θα είναι τέλειο. Το πήρα. Επίσης, πήρα για την κουζίνα μου αυτό εδώ, στο οποίο μέσα βάζεις το απορρυπαντικό για τα πιάτα. Και εδώ χάμω, βάζεις το σφουγγάρι σου. Μου την έδωσε. Λέω, θέλω να έχω τέτοιο. Δεν θέλω πλαστικά. Και το πήρα. Και λέω, δεν έκανε και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Εννοείται πως πήρα και μπινελικάκι, έτσι. Πήρα Pringles, τα οποία είναι γεύση παπρίκα. No. Παιδιά, τρελαίνομαι για Pringles. Τρελαίνομαι όμως. Και πήρα και M&M's. Crispy, δεν τα έχω ξαναφάει. Όταν είχα πάει στην Αμερική, άσχετο πληροφορία της ημέρας, είχαμε δει στη Νέα Υόρκη με τον Γιάννη, μέσα στο μαγαζί M&M's. Παιδιά, έχει παντού M&M's. Με ό,τι γεύση θες, με ό,τι γέμιση θες. Μπλούζες M&M's, κουκλάκια M&M's. Και θυμήθηκα. Τρελάθηκα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πήρα αυτή εδώ την κορδέλα. Για το κεφάλι. Ξέρετε, καλοκαίρι έρχεται. Όσοι με ξέρετε, με την κορδέλα έχω μια τρέλα. Μ' αρέσουν οι κορδέλες. Με βολεύουν και για το μακιγιάζ, με βολεύουν και για τη θάλασσα. Πήρα αυτή την παντανίτσα λοιπόν. Πήρα και πιάτα. Λοιπόν, έχω κάτι πιάτα πράσινα, τυρκουάζ ας πούμε. Και έχω πάρει κάτι πιατάκια μικρά που έχει μπλε με χρώματα από το τζάμπο. Και δεν είχα πιάτα βαθιά. Και λέω θα πάρω και πιάτα βαθιά. Και για να τα συνδυάσω με τα τυρκουάζ μου πιάτα, βρήκα αυτά εδώ, παιδιά, το τζάμπο, πραγματικά. Βρίσκεις πολύ ωραία γυαλικά και είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Και λέω γιατί όχι, why not, και στο κάτω-κάτω και να σου σπάσουν και να γκρεμιστούν, παιδιά, έχεις, τα διαλύουν, δεν σε νοιάζει. Είναι τζάμπο, γιατί τζάμπο θα πας. Πειράζει που μ' αρέσει η σαγιονάρα, πειράζει, όχι, δεν πειράζει. Εννοείται, πήρα και σαγιονάρες, γιατί κάθε φορά που πάω, καλοκαίρι στο τζάμπο, παίρνω και από ένα ζευγάρι σαγιονάρες. Είχα ξανακάνει βίντεο haul τζάμπο και είχα ξαναπάρει σαγιονάρα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, ήτανε τύπου χαβανιάνας, αλλά, χαβαγιάνας πως τις λένε, αλλά ήτανε μπλε και μου μπλέδιαζε, παιδιά, την πατούσα και έπρεπε να ξύνωσα το σκυλί όλη μέρα. Όχι,
Όχι, καλοκαίρι είναι μπλε πατούσα, δεν θέλω. Όχι. Εκτός να πάω ταξίδι στον πλανήτη Άρη. Εγώ πήρα αυτές εδώ για να δω μου κάνουν κιόλας. Μου κάνουν. Δυστυχώς δεν μπορώ να τις δείξω. Μπορεί και να τις βγάλω καμιά φωτογραφία να τις δείξω φορεμένες. Εντάξει. Ωραία. Μεγιά μου. Μεγιά μου. Ήθελα να τα βλέπω μέσα στην τσάντα. Επειδή είναι δύο μέρες που τα έχω αγοράσει, έχω ξεχάσει και τι έχω πάρει. Άνοιγα αυτό και δεν ήξερα τι είναι. Είναι αυτό, παιδιά. Πήρα αυτό εδώ το ρεστό. Είναι για να βάζεις μέσα κερί. Και λέω καλοκαίρι έρχεται, στο μπαλκόνι καθόμαστε, ας πάρω κάτι, πρέπει να πάρω πιο μεγάλο, βλακεία μου, να βάλω μέσα ένα ρεσό να φωτίζει, να έχουμε ατμόσφαιρα που θα καθόμαστε στο μπαλκόνι. Πήρα και αυτό εδώ, το οποίο, για μπαλκόνι, πού να το κρεμάσω, το κρεμάσω από πίσω μου, να το κρεμάσω στο δωμάτιό μου, να το κρεμάσω πού, μάλλον έξω θα πάει και αυτό, έχει και ένα τέτοιο μέσα. Ένα γυάλινο που δεν το βρίσκω. Κάπου χωμένο σε σακούλα θα είναι. Βάζεις το κερί σου, το κρεμάς και αυτό στο μπαλκόνι θα το βάλω. Ναι, 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 και αυτό. Το αποφάσισα. Εσύ τι λες. Αν έχεις να μου δώσεις καλύτερη ιδέα, να το βάλω κάπου αλλού, πες το μου, να ξέρω. Να μην σκοτίζομαι κι εγώ. Όχι, θα το βάλω στο μπαλκόνι. Το αποφάσισα. Πες που είχα ξαναπάει στο τζάμπο. Πρώτη φορά πήρα ρούχα. Ρούχα, ένα μπλουζάκι έτσι το πάκι, ένα σορτσάκι μη φανταστείς και σε πληροφορώ ότι με βολέψανε. Και φέτος που είδα κάτι τοπάκια και κάτι πραγματάκια λέω, μόνο δεν παίρνεις και αυτό, κοίτα πώς σου φαίνεται, σου αρέσει, είναι πολύ ωραίο χρώμα, είναι αυτά τα crop top, τα κοντά τα μπλουζάκια, το φοράς με ψηλόμεσο, με κοντόμεσο, με ό,τι θες, πάρα πολύ βολικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και είναι και φαρδουλό έτσι και δεν με υδρώνω, που εγώ καίγομαι τα καλοκαίρια, καίγομαι σαν το βαβί παίρνω φωτιά. Πήρα και αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία είναι μια μπλούζα one size λέει, μαύρη μπλούζα. Με, πώς το λένε, κοντομανιχούλα, πάρα πολύ ωραία, απλά πράγματα, δεν πας από εκεί να πάρεις γαμπριάτικο, όχι, πας να πας καθημερινά, και τι όχι. Κι αν με χτύπησε τα χιάζει, το σακάκι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν πειράζει, μια και πήρα ένα σουτιέν. Δεν το λες σουτιέν ακριβώς, το λες μπουστάκι. Και εγώ το πήρα αυτό γιατί θέλω, έχω κάποιες μπλούζες που είναι πολύ χουχούλικες, πολύ ανοιχτές στα πλάγια και δεν θέλω να φαίνονται με μένα, φαίνονται σουτιά, καταλαβαίνεις. Πήρα λοιπόν αυτό που είναι μπούστο, έχω και άλλα τέτοια μπουστάκια, ώστε ό,τι και αν φαίνεται από μέσα είναι όλο καλυμμένο, ρε παιδί μου, είναι σαν τοπάκι. Με πιάνεις, θα το δω, θα το βάλω και θα σου, θα τα πούμε. Επίσης πήρα αυτό εδώ το σορτσάκι, το οποίο είναι ένα σορτσάκι one size. One size λέω. Είχα ξαναπάρει και πέρυσι, μου είχε βγει πολύ καλό, μια χαρά. Και λέω να το ξαναπροτιμήσω, είπα να το ξαναπροτιμήσω και το προτίμησα. Πήρα και αυτό εδώ το σορτσάκι. Χρειάστηκε η μέση μου να σκύβω, να δείχνω, τα έφερα επάνω στην αγκαλιά μου για να τα δείχνω πιο εύκολα. Τι να φάω και το ξέρω, αυτό τι είναι ρε παιδί. Ανοίγω, ανοίγω, ανοίγω. Α, καταπληκτικό. Είναι ένα κεράκι καρπουζάκι. Μυρίζει καρπουζάκι? Όχι, δεν μυρίζει καρπουζάκι. Δεν με απασχολεί όμως. Θα το βάζω μέσα σε αυτό που πήρα, το φαναράκι που κρέμεται, να καίει εκεί. Επίσης, καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, πήρα και αυτό εδώ. Είναι βάση κολλητικής ταινίας με κολλητική ταινία μαζί, διότι εμείς εδώ αυτά, κολλητική ταινία αλλιώς και στην καθομιλουμένη Sellotape. Διότι εδώ μέσα χάνονται αυτά, δεν μένουν για πολύ. Κάποιος τα βουτάει, κάποιος τα κάνει, εξαφανίζονται. Εγώ είχα πάρει, λοιπόν, άκου να δεις τώρα, μπούκωσα. Τώρα κόλλησα. Είχα πάρει αυτό εδώ. Αχ, παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτοί λένε ότι είναι αφρόλουτρο για το σώμα. Εγώ από το τζάμπο δεν παίρνω τέτοια δέρμα, τέτοια καθόλου. Δεν έχω πάρει ποτέ καλλιντικά για το πρόσωπο, δεν έχω πάρει ποτέ. Λέω εντάξει, σαπούνι για το σώμα είναι. Αν δω ότι δεν θα διαβάσω από πίσω, αν δω τίποτα κουλά, που δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μια γλώσσα που δεν το έχω,
Θα το βάλω για τα χέρια μου, ρε παιδί μου. Και τι έγινε? Είναι γεύση chocolate και raspberry. Σοκολάτα και σμέουρο, λοιπόν. Είναι από τη μια εταιρεία που λέγεται Fiorevita. Αν την ξέρετε και ξέρετε ότι είναι καλή, γράψτε μου από κάτω να τη βάλω και στο σώμα μου, είναι, μην κολλώσω. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει. Τι έχω πάθει και τραγουδάω όλη μέρα σήμερα. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ πολύ με το ένα και με το άλλο, έχουμε λίγα ακόμα. Κρατήσου. Έχω αυτό εδώ το καθαριστικό χεριών, το σπρέι, πάλι από εταιρεία Fiorevita. Εγώ έχω πολλά τέτοια και κοιμούνται στις τσάντες μου παντού, γιατί καταλαβαίνεις, παντού μικρό, παντού COVID, πρέπει να τον απατάξουμε. Είναι ένα αντισηπτικό καθαριστικό σπρέι χεριών. Πάντα χρειάζεται ένα τέτοιο πράγμα, το πήρα. Το φάγα. Λες να πάθω τίποτα, καλέ. Παναγία μου, δεν θα προλάβω να το τελειώσω το βίντεο. Πήρα εννοείται και μαντιλάκια χάνικης, να υπάρχουν και αυτά μέσα στις τσάντες, παντού. Δεν είχα κλάμερ, παιδιά, έχω χάσει τα κλάμερ μου. Και λέω όχι, δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό, σαν προσωπικότητα, δεν θες. Άρα τι θα κάνεις, θα πάρεις ένα κλάμερ. Και πήρα αυτό, το οποίο είναι ένα μαύρο, ματ, μου αρέσει. Τέλειο, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Τι άλλο, πήρα και ένα πινέλο, είδα ότι έφερα αυτό τα πινέλα, μπορεί να μην είναι καινούρια, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Κοίτα το, πλάκα δεν έχει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, είναι σαν να έχει μέσα, ρε παιδί μου, μπιχλιμπιδάκια, δεν ξέρω τι. Και είναι ένα μικρό blending πινελάκι για την κονχούλα. Καλό, είναι μικρό βασικά και εμένα μου αρέσουν τα μικρά blending, γιατί είναι manageable, μπαίνουν σε σημεία που δεν μπαίνουν τα μεγάλα και λέω θα το πάρω, τι είναι. Και για το τέλος, παιδιά, γιατί αυτό ήτανε, δεν ξέρω, μικρό, μεγάλο, που σας φάνηκε, αυτό ήτανε, έχω πάρει, ξέρετε ότι αγαπώ τις μπαντάνες, έτσι το ξέρεις. Πήρα αυτή εδώ την μπαντάνα στο χρώμα το λαδί, που δεν είχα, έχω κόκκινη, έχω μπλε, έχω άσπρη, έχω μαύρη, έχω πορτοκαλί, δεν είχα όμως λαδί. Είναι δυνατό να μην έχω λαδί? Πήρα λοιπόν αυτή τη λαδί την μπαντάνα και από τα παιδικά, γιατί δεν άντεξα, πήρα και κάτι από τα παιδικά, πήρα αυτή εδώ. Παιδιά, δεν είναι φανταστική, μα κοίτα! Είναι ombre νίον. Κοίτα, ξεκινάει από μπλε, γίνεται μοβ και καταλήγει σε ροζ, ρε παιδί μου, νίον ροζ, φανταστική, δεν το συζητώ. Παιδιά, εγώ τις μπαντάνες το καλοκαίρι τις λιώνω, αντί για καπέλο, το βράδυ για να φτιάξω look. Σε βίντεο με έχετε δει 250 φορές, μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπαντάνες. Θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα. Θα σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα, περιμένετε με κι εσείς, δεν ξέρω με τι θέμα θα χτυπήσω την άλλη εβδομάδα. Εάν υπάρχουν θέματα, σας ξαναλέω, που σας ενδιαφέρουν, θέλω να μου τα γράφετε, γιατί με βοηθάτε, ξέρω τι θέλετε, ρε παιδί μου, κατάλαβες, είναι η ενδοεπικοινωνία μας αυτή. Γράψε μου για να ξέρω τι θες, γιατί αλλιώς θα κάνω βίντεο από μόνη μου, είτε σ' αρέσουν είτε όχι. Εντάξει, να λάβεις τα μέτρα σου, καλή μου και καλέ μου. Σας φιλώ, να περνάτε τέλεια, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μουά!